Κυρία Κεραμιδά, τι είναι το Stress Echo? Είναι μια δοκιμασία κόπωσης με υπερηχογραφική παρακολούθηση. Γίνεται με δύο τρόπους, είτε με φάρμακο είτε με άσκηση. Και η άσκηση μπορεί να γίνει είτε σε κυλιόμενο τάπητα είτε σε ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο. Ποιες ωφέλειες έχει αυτή η δοκιμασία Stress Echo? Η βασικότερη ένδειξη που έχει το Stress Echo είναι για τον αποκλεισμό της στεφανίας νόσου και αυτή είναι η ένδειξη στο 95% των περιπτώσεων. Τώρα το Stress Echo που γίνεται με άσκηση υπερέχει του φαρμακευτικού γιατί προσομοιάζει τις φυσιολογικές συνθήκες που ζει ένας άνθρωπος, δηλαδή την φυσιολογική άσκηση και την κόπωση που κάνει στην καθημέρα ζωή του και ενδείκνεται όχι μόνο για τον αποκλεισμό στεφανίας νόσου, αλλά έχει και ειδικές ενδείξεις για τις οποίες θα μιλήσω εγώ σήμερα, που είναι η εκτίμηση βαλβιδοπαθειών, μυοκαρδιοπαθειών, αλλά και η πρόγνωση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Τη δοκιμασία Stress Echo μπορούν να την κάνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών? Μπορούν να την κάνουν όλοι. Δεν υπάρχουν σημαντικές αντενδείξεις. Ισχύουν οι αντενδείξεις που ισχύουν και για την απλή δοκιμασία κόπωσης. Ουσιαστικά δεν μπορούν να την κάνουν όσοι έχουν αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, πάνω από 180 η συστολική ή πάνω από 120 η διαστολική. Όσοι έχουν ενεργό ενδοκαρδίτιδα, λίμωξη, μυοκαρδίτιδα, υπερικαρδίτιδα, έναν ενεργό διαχωρισμό αορτής ή μια ενεργό λίμωξη. Είναι οι βασικές αντενδείξεις που έχει και η δοκιμασία κόπωσης. Κυρία Κεραμιδά, συμβαίνει πάρα πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει όλες τις εξετάσεις για καρδιαγγειακό κίνδυνο και έχουν βγει καθαρές αυτές τις εξετάσεις, στη συνέχεια να πεθαίνουν από καρδιά. Πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας και νομίζω ότι είναι απορία και του περισσότερου κόσμου. Όλες οι εξετάσεις έχουν ένα ποσοστό ευαισθησίας και ένα ποσοστό ειδικότητας, που σημαίνει ότι με μια σχετική ακρίβεια μπορεί να διαγνώσουν το πρόβλημα. Το Stress Echo έχει μια ευαισθησία που ξεπερνά το 88%. Από τις ανέμακτες λοιπόν μεθόδους, είναι η πιο ευαίσθητη και ακριβή στη διάγνωση της στεφανίας νόσου.